Όπως είναι γνωστό, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, κατ' εφαρμογή της αποφάσεως της Ολομελίας των Προέδρων, που ελήφθη στις 18 Δευτέρου, απέχει των καθηκόντων του έως και σήμερα. Η αποχή αυτή λήγει σήμερα, δεν συνεχίζεται αύριο και μεθαύριο και νεότερη απόφαση για περαιτέρω κοινοποιήσεις θα ληφθεί στην Ολομέλεια των Προέδρων των Γεωργικών Συλλόγων της χώρας, η οποία θα συνεδριάσει το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε κάποιες προτάσεις στη Θεσσαλονίκη, Πρόεδρε, ο Σύλλογος δικός μας. Εμείς έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, κάποιες προτάσεις. Αυτό κάναμε και σήμερα στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μόλις έληξε, οι οποίες αφορούν την στρατηγική και τους στόχους του αγώνα, τον οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, εναντίον όλων αυτών των μέτρων, τα οποία είναι μέτρα, όπως έχουμε κατά επανάληψη πει, τα οποία ουσιαστικώς καταργούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη πλέον του πολίτη, δυσχεραίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων του. Αυτές τις προτάσεις θα τις εξεθέσουμε στην συνεδρίαση της Ολομελίας, η οποία θα λάβει χώρα το Σάββατο. Μια σοβαρή απόφαση βγήκε για το ΚΙΑΤΟ, το Προδοτικό Κορίνθο, και τα ασφαλιστικά μέτρα που γίνανε, δηλαδή για το ΚΙΑΤΟ. Για κάποιους 400 κατοίκους του ΚΙΑΤΟ. Μπορούμε να πούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση και πώς εξελίχθηκε. Όπως και εγώ πληροφορήθηκα, κατόπιν ετήσεως ασφαλιστικών μέτρων, στο οποίο είχε ενσωματωθεί αίτημα προσωρινής διαταγής, απαγορεύτηκε η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε πολίτες οι οποίοι είχαν καταφύγει στο δικαστήριο και ζητούσαν, είχαν το αίτημα αυτό, επειδή δεν είχε καταβληθεί από αυτούς το τέλος ακινήτων, το λεγόμενο χαράτσι. Πρόκειται για προσωρινή διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι εκδικάσεως των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων και είναι πάρα πολύ θετική. Έρχεται να προσθεθεί και αυτή σε άλλες όμοιες αποφάσεις, οι οποίες έχουν δοθεί από τα δικαστήρια, από διάφορα δικαστήρια της χώρας. Στο σημείο αυτό, να προσθέσω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, με αποφάσεις του, έχει ορίσει επιτροπή, ομάδα δικηγόρων, οι οποίοι θα υποστηρίξουν νομικά τους πολίτες, σε σχέση με το τέλος ακινήτων, με αυτό το λεγόμενο χαράτσι. Δηλαδή, οι δικηγόροι αυτοί έχουν αναλάβει τη σύνταξη αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, την κατάθεση και την συζήτηση των αιτήσεων αυτών και των προσωρινών διαταγών, ώστε να μην επιτραπεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε κανένα σπίτι. Οι δικηγόροι αυτοί επελέγησαν κατόπιν κληρώσεως, αφού είχαμε προσφορά από πολλούς συναδέλφους, κατά τη διάρκεια της γενικής μας συνελεύσεως, είναι τρεις δικηγόροι και θα βρίσκονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εφ' εξής, εδώ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου, από ώρα 1 έως και ώρα 2, επαναλαμβάνω, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από ώρα 1 έως ώρα 2, θα δέχονται τους πολίτες, οι οποίοι θα προσκομίζονται δικαιολογικά και θα παρέχουν τις συμβουλές, θα παραλαμβάνουν τα έγγραφα, έτσι ώστε να συντάξουν άμεσα τις αιτήσεις αυτές ασφαλιστικών μέτρων, με σκοπό να μην, όπως είπα προηγουμένως, να μην επιτραπεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης στα κινητά τους. Πρόεδρε, χωρίς αμοιβή, πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι, είναι αυτονόητο, γι' αυτό δεν το είπα προηγουμένως, το θεώρησα αυτονόητο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου παρέχει αυτή την υπηρεσία στους πολίτες, χωρίς καμία αμοιβή, ακόμη και τα έξοδα, γιατί θα απαιτηθούν και αρκετά έξοδα τα οποία θα απαιτηθούν, θα τα καλύψει ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου. Δεν θα έχουν έτσι καμία επιβάρυνση οι πολίτες.